Ελευθερία. Στην ελευθερία σπιάκι. Τι γίνεται. Πρόσεχε ελευθερία εκεί. Πρόσεχε εκεί. Σε παρακαλούμε πολύ. Σε παρακαλούμε πολύ. Βρισκόμαστε στο λόφο Έντισον στην Παλίνη. Βλέπετε εδώ την κατάσταση που επικρατεί στην αριστερή μεριά. Όσο μπορεί να δείξω ο Κώστας ο ψυχογιός, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Είναι δύσβατο το σημείο. Υπάρχουν παντού εστίες. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ακριβώς από την άλλη μεριά είναι ένας οικισμός. Βλέπετε ο κόσμος έχει βγει. Που υπάρχουν. Επίσης αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι δεν ήπησαν το φυσικό αέριο με αποτέλεσμα να ακούγονται κρίσεις αυτή τη στιγμή. Έχουν την εκένωση όλων των σπιτιών που βρίσκονται εδώ. Έχουν βγει και τα security έξω, αλλά και οι αστυνομικοί προσπαθούν να προσεγγίσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, νομίζω το βλέπετε. Από την εικόνα που σας δίνουμε, εδώ στην μεριά που βλέπετε και τον κόσμο να επιχειρεί, είναι σπίτια πραγματικά. Υπάρχουν καντιλάκια ακριβώς μέσα στους κήπους των σπιτιών, έχουν μπει στις αυλές, η φωτιά έχει μπει στις αυλές των σπιτιών. Με συγχωρείτε, απλά και εγώ δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Έχει πάρα πολύ καπνό. Για να σε βοηθήσουμε, ελευθερία. Ούτως ώστε να... Μισό λεπτάκι μόνο. Βλέπετε εδώ την προσπάθεια που κάνει ο κόσμος, αλλά πραγματικά εδώ δεν έχει φτάσει ακόμα πυροσβεστικό όχημα. Μα αυτό βλέπουμε, ότι δεν υπάρχει πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή αυτή την ώρα. Μόνο ο κόσμος. Είναι οι κάτοικοι οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να έχουν εκενώσει την περιοχή, να έχουν φύγει από τα σπίτια, διότι προφανώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Παραμένουν στο σημείο, ναι. Γιατί εάν περάσει μέσα στον κήπο η φωτιά, καταλαβαίνετε ποια θα είναι η εξέλιξη. Καταλαβαίνετε ότι θα κινδυνεύσουν τα σπίτια. Ελευθερία. Και σας δείξαμε και από την άλλη μεριά. Έχει περάσει από την αίσθηση η πυρκαγιά, γιατί βλέπουμε τις φλόγες εκεί που επιχειρούν οι άνθρωποι να σώσουν μόνοι τους τις περιουσίες τους. Ούτε ένα πυροσβεστικό δεν βλέπουμε εκεί. Βλέπουμε στα δέντρα από πίσω να ξεπηδούν μέσα από το σπίτι, έχω την αίσθηση, από την αυλή, φλόγες που ξεπερνούν τα 2 μέτρα. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να μην τους πήραμε τηλέφωνο πριν από λίγα λεπτά, ναι, την πυροσβεστική, για να τους ρωτήσουμε για την κατάσταση που υπάρχει εδώ και μας είπανε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν περίμεναν ότι το ποθά έφτανε. Να βλέπετε τι υπάρχει εδώ στην περιοχή. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί δεν έχει έρθει η πυροσβεστική σας, βλέπουμε φάση πυροσβεστική. Γιατί πυροσβεστική σας, βλέπουμε φάση πυροσβεστική. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Είστε κάτοικος εδώ, στην περιοχή. Ναι, στο συγκρότημα, λέω φάση έτσι. Η πυροσβεστική που είναι, τους έχετε ενημερώσει. Έχουμε ενημερώσει, αλλά είναι απασχολημένη, είναι παντού. Γίνεται απαραίτητο. Πού να προλάβει να έρθει η πυροσβεστική, με ίδια μέσα προσπαθούν. Τι έχει γίνει με το φυσικό αέριο, μου είπατε ότι δεν ήρθαν να το κλείσουν. Υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου και στα σημεία αυτό δεν μπορούμε να πλησιάσουν. Τι λέτε τώρα. Υπάρχει φυσικό αέριο. Υπάρχει διαρροή, γι' αυτό και ακούγονται οι εκρήξεις. Μάλιστα. Μα προηγουμένως που βρισκόμαστε στο σημείο πριν τη σύνδεση, ακούσαμε εκρήξεις. Ελευθερία, δώσε την οδό στην οποία βρίσκεσαι, σε παρακαλώ, να επικοινωνήσουμε και εμείς με την πυροσβεστική και την αστυνομία. Είναι ο οικισμός. Λέγεται οικισμός Έντινσον. Και εκεί υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Εδώ λοιπόν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, γιατί δεν το απενεργοποίησαν εγκαίρως με αποτέλεσμα. Δεν έκλεισαν εγκαίρως το σύστημα με αποτέλεσμα να ακούγονται εκρήξεις. Και βλέπετε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Βλέπετε ότι λίγα μέτρα από το σημείο που είμαστε εμείς υπάρχει φωτιά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πλησιάσουμε, αν είναι ασφαλές να πλησιάσουμε. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε για να δώσουμε εικόνα, αλλά να μην κινδυνεύσουμε, εννοείται. Δείτε εδώ τι γίνεται. Μάλιστα. Δείτε εδώ τι έχει γίνει. Δείτε εδώ. Πρόσεχε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Δείτε τη φωτιά! Δείτε τι έχει! Πρόσεχε, σε παρακαλούμε πολύ, υπάρχει διαρροή. Το ξαναλέμε, ελευθερία. Οι άνθρωποι γιατί δεν απομακρύνονται, ελευθερία. Απομακρύνσου από εκεί, σε παρακαλούμε πολύ. Ελευθερία, κάνε λίγο πιο πίσω, σε παρακαλούμε. Εδώ πρέπει να φτάσει η πυροσβεστική. Με απλές μάνικες ο κόσμος δεν μπορεί να σβήσει τη φωτιά. Ναι. Με απλές μάνικες δεν γίνεται να σβήσει αυτή η φωτιά. Ο
τακτική οπωσδήποτε. Μάλιστα. Οι άνθρωποι γιατί δεν υποχωρούν, αν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, προφανώς υπάρχει πολύ πιο έντονος και πολύ πιο άμεσος κίνδυνος εκεί. Δεν θέλουν να φύγουν γιατί ξέρουν ότι αν αφήσουν αυτές τις λίγες προσπάθειες, την προσπάθεια που κάνουν τώρα θα καούν τα σπίτια. Είναι ακριβώς δίπλα στα σπίτια η φωτιά αυτή που βλέπετε. Γι' αυτό μένουν στο σημείο. Υπάρχει όμως διαρροή φυσικού αερίου. Παρακαλούμε πολύ να προσέχετε πάρα πολύ, να απομακρυνθείτε. Έχουμε επικοινωνήσει, έχω στείλει μήνυμα και στις αρχές της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχει διαρροή φυσικού αερίου και να μην είναι κανείς εκεί. Και οι κάτοικοι που μένουν κινδυνεύουν. Θα πρέπει να απομακρυνθείτε και να είστε σε ένα ασφαλή σημείο. Σε παρακαλούμε πολύ. Πίσω από το βουνό. Έχουμε από το σημείο που σας δείχνουμε. Δείτε όμως πίσω από το βουνό τι γίνεται. Υπάρχουν. Το βουνό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον εδώ που βρισκόμαστε δεν έχουμε δει ενέργεια μέσα, παρά την ενημέρωση και μέσα στην ουσιαστική ότι τώρα με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινούσαν να επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα σύμφρα και τα κερδίσουν. Αλλά όπως και να έχει, δυστυχώς, έχει πολύ δυνατό αέρα. Έχει πολύ δυνατό αέρα και αυτό είναι ένα παράγοντας αρνητικός που το θέλω να δούμε. Να σβήνει αυτή η φωτιά η οποία ταλαιπωρεί όλες αυτές τις περιοχές από χθες το απόγευμα. Πάντως είναι πέντε κάτοικοι εκεί οι οποίοι με ίδια μέσα προσπαθούν με κάθε τρόπο να σώσουν τα σπίτια τους και την περιοχή τους. Αντί να φύγουν, διότι βλέπουν μας, ακούσαμε και το έναν από τους κατοίκους να μας λέει πού να πρωτοπάει η πυροσβεστική, παιδιά, γιατί είναι αλλού απασχολημένη. Γιατί δεν φεύγετε από το σημείο. Να γλιτώσουμε τα σπίτια μας. Να γλιτώσουμε. Έχει μπει μέσα στα σπίτια, μέσα στις άπλες. Όχι ακόμα. Στο περίγυρο. Ναι, όμως κινδυνεύετε. Τι θα κάνετε. Θα μείνουμε όσο μπορούμε. Σας έχουν πει να απομακρυνθείτε, έχει έρθει μήνυμα. Έχει έρθει, το ξέρω, αλλά θα προσπαθήσουμε να... Η υπόλοιπη οικογένεια που είναι. Είναι μαζεμένοι όλοι. Καλή δύναμη. Μαζεμένοι όλοι. Καλή μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Για να σώσουν τα σπίτια τους, το είπε ο άνθρωπος, είναι ξεκάθαρο. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, ότι οι άνθρωποι έχουν ενημερώσει. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα μέτωπα. Καταλαβαίνουμε ότι οι πυροσβέστες μας δίνουν τεράστια μάχη και θα πρέπει πάντα να τους το αναγνωρίζουμε αυτό. Αλλά πρέπει να πάνε εκεί οι δυνάμεις.